Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Άγγελος Αλευράς, υπεύθυνος για τα business solutions της TP-Link. Η TP-Link, πιθανό ότι γνωρίζετε, είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κυρίως από το Σόχο, αλλά έχει επεκταθεί σε αρκετές δραστηριότητες και πλέον νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό πορτφόλιο και στο κομμάτι των business solutions. Στη σημερινή παρουσίαση θα παρουσιάσουμε τις λύσεις μας για τα δίκτυα Wi-Fi για ξενοδοχεία. Από όλες τις συζητήσεις νομίζω έχει γίνει απόλυτα κατανοητό και είναι κοινός τόπος και αξίωμα πλέον ότι ένα ισχυρό Wi-Fi δίκτυο είναι απαραίτητο σε ένα ξενοδοχείο για να μπορέσει να παρέχει τόσο τις βασικές υπηρεσίες ίντερνετ που χρειάζεται, όσο και νεότερες υπηρεσίες που συνέχεια εμφανίζονται, οι οποίες απαιτούν τη διασύνδεση με το Wi-Fi δίκτυο, έτσι ώστε να δώσουν περισσότερη τη δύναμη στα ξενοδοχεία, να έχουν πελάτες περισσότερο αφοσιωμένους και να έχουν καινούργια revenue streams. Δύο λόγια για την TP-Link. Η TP-Link είναι παγκόσμια εταιρεία, προέρχεται από την Κίνα. Έχει ιδρύσει περισσότερα από 42 γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση περισσότερων από 170 χωρών. Για παράδειγμα, η TP-Link Ελλάδος είναι υπεύθυνη και για την Κύπρο. Η εταιρεία έχει περισσότερους από 26.000 υπαλλήλους. Και όπως βλέπετε, είναι ανερχόμενη δύναμη στο κομμάτι των πωλήσεων. Την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει εκθετική ανάπτυξη στις πωλήσεις της σε όλο τον κόσμο. Πλέον για το 2017 ο συνολικός τζίρος της εταιρείας ήταν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τα μισά από αυτά περίπου προέρχονται από τις διεθνείς αγορές, είναι δηλαδή εκτός Κίνας. Οι οποίες οι αγορές αυτές θεωρούνται όλο και περισσότερο πάρα πολύ σημαντικές για την TP-Link και αναπτυσσόμενες. Η TP-Link διαθέτει 4 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων που είναι και τα 4 αντίστοιχα business units. Οι 3 έχουν σχέση με το networking. Είναι δικτυακά προϊόντα για επιχειρήσεις, δικτυακά προϊόντα για service providers, στους οποίους μάλιστα δίνουμε προϊόντα με customization, ειδικά διαμορφωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, και φυσικά τα προϊόντα για οικιακούς χρήστες. Πλέον έχει προσθεθεί και μια τέταρτη κατηγορία, που είναι τα κινητά τηλέφωνα με την επωνυμία Νέφος. Όλα αυτά συνεισφέρουν στην εταιρεία και μάλιστα μπορώ να αναφέρω ότι για το γραφείο της TP-Link Ελλάδος, το οποίο έχει ιδρυθεί πριν από 3 χρόνια, είχαμε την περσινή χρονιά μια ανάπτυξη περίπου 25%, φτάνοντας περίπου τα 10 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, και από τους 4 τομείς, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί πλέον και συνεισφέρουν στην εταιρεία. Η εταιρεία έχει 2 σημαντικές διακρίσεις όσον αφορά τα business προϊόντα της. Είναι, σύμφωνα με την IDC, για το πρώτο τρίμηνο του 2017 κατατάχθηκε δεύτερη όσον αφορά τις πωλήσεις των Ethernet switches. Το κριτήριο ήταν ο αριθμός των θυρών. Επίσης, όσον αφορά τα business access point, η εταιρεία κατατάχθηκε δεύτερη για την ίδια χρονική περίοδο με κριτήριο τις πωλήσεις των devices, των access point, έχοντας ένα μερίδιο αγοράς περίπου 15% κάτω από τη Cisco και ξεπερνώντας τη Ubiquiti. Στη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για το πόσο κρίσιμο είναι το δίκτυο Wi-Fi για τις επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, είναι σημαντικό όχι μόνο για να μπορέσει να παρέχει απλό ποιοτικό ίντερνετ στους πελάτες, αλλά πλέον είναι business enabler για εφαρμογές οι οποίες κτίζονται πάνω στο Wi-Fi δίκτυο. Έχει και εκτενής αναφορά από κάποιες ομιλίες που είχα δει προηγουμένως, που μπορούμε να κάνουμε marketing ενέργειες προς τους πελάτες, check-in, check-out από διάφορα locations που είναι μέσα στην εταιρεία. Επίσης, εκτός από την επικοινωνία με τους πελάτες, μπορεί να υπάρξει πολύ πιο αποτελεσματική ενδοεπικοινωνία των διαφόρων τμήματων της εταιρείας, έτσι ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση και να δίνουν το καλύτερο customer support. Οπότε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Αυτό που είναι σημαντικό και αυτό που μένει είναι ότι το Wi-Fi δίκτυο έχει πλέον στρατηγική σημασία για τα ξενοδοχεία. Οπότε
εκεί είναι και η δυνατότητα της TP-Link να συνεισφέρει σε πολύ ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα, τα οποία μπορεί να φτιαχτούν και με οικονομικό, χωρίς να υπάρχει μεγάλη αιμορραγία στο μπάτζετ του ξενοδοχείου. Η λύση λοιπόν της TP-Link αποτελείται από τρεις κατηγορίες προϊόντων. Φυσικά, στην κάθε περίπτωση, σε κάθε project θα επιλέξουμε το κατάλληλο προϊόν από τις κάθε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι τα business access point, τα οποία φυσικά είναι πολύ σημαντικά επειδή δίνουν πρόσβαση στις συσκευές των χρηστών, ασύρματη πρόσβαση, τα switches, επειδή εκεί διακινούνται όλα τα data μέσα στο ξενοδοχείο, άρα θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν value-added υπηρεσίες, νοητά δίκτυα, quality of service, όπως επίσης και τους load balance routers, οι οποίοι συνεισφέρουν στο να μεταφερθεί στην εταιρεία το κατάλληλο bandwidth. Διότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα πολύ καλό access point, πρέπει end-to-end η λύση να είναι αποδοτική και αποτελεσματική. Αν έχουμε πολύ καλά switches και Wi-Fi και δεν έχουμε επαρκές ίντερνετ, τότε σίγουρα δεν θα έχουμε και ποιοτική υπηρεσία στους πελάτες. Η TP-Link έχει δύο ειδών business access point. Η πρώτη ομάδα, και μάλιστα λέγεται ομάδα, έχει ελληνική ονομασία, λέγεται ομάδα App Series. Όπως βλέπετε, είναι access point τριών διαφορετικών ειδών, indoor, outdoor και wall, τα οποία μπορούν να καλύψουν όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Το outdoor χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Το wall, το οποίο είναι ένα επιτύχιο access point, που έχει το σχήμα ουσιαστικά μιας πρίζας, τοποθετείται στον τοίχο. Και το indoor access point στους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε από άκρη σε άκρη ένα ξενοδοχείο. Όλα αυτά τα access point διαχειρίζονται κεντρικά από software controller. Η σειρά αυτή η app έχει πάρα πολλά access point. Κάποιο από αυτά έχουν πάρα πολύ υψηλό performance. Όπως βλέπετε, μπορούν να φτάσουν κάποια, είναι AC Wave 2 τεχνολογία και μπορούν να φτάσουν τα 2 Gbps, να πάρουν δηλαδή 2 Gbps μέσω 2 Gigabit θυρών και να αποδώσουν το ίδιο και να υποστηρίξουν μια σειρά από τεχνολογίες όπως είναι το Beamforming, το Airtime Fairness και άλλες τεχνολογίες, έτσι ώστε τελικά οι χρήστες που θα συνδεθούν να μπορούν να έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα ακόμα και όταν έχουν απαιτητικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλό bandwidth και χαμηλό latency, όπως είναι τα video conference, video streaming, voice over IP. Τελευταία έχουμε και μια καινούργια σειρά από access point, η οποία έχει τη διαφοροποίηση ότι έχει hardware controller και όχι software controller. Αυτό σημαίνει ότι το κυρίως όφελος που δίνει είναι ότι μπορούμε να έχουμε high availability, δηλαδή να συνδέσουμε δύο controllers, έτσι ώστε αν έχουμε αστοχία το ενός να αναλάβει ο δεύτερος. Επίσης, θα υποστηρίξουν ανώτερες, κάποιες πιο δυνατές υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα το fast roaming. Το προηγούμενο έχει seamless roaming, αυτό είναι fast roaming, το οποίο σημαίνει ότι αν έχουμε κάποιους χρήστες οι οποίοι μετακινούνται στο δίκτυό μας και από access point σε access point και χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως VoIP, τότε δεν θα καταλάβουν κανένα, δεν θα αντιληφθούν κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα access point διαχειρίζονται κεντρικά από controller, είτε software είτε hardware. Αυτό σημαίνει το εξής. Αν έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο έναν όμιλο ξενοδοχείων, το οποίο έχει πολλά ξενοδοχεία σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, ο IT manager μπορεί να διαχειριστεί όλα τα Wi-Fi δίκτυα από ένα σημείο, από το γραφείο του. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δίνει πολύ μεγάλη ευκολία, ασφάλεια και ταχύτητα στη διαχείριση όλου του δικτύου. Ο δεύτερος πυλώνας προϊόντων είναι τα switches. Η TP-Link διαθέτει μια τεράστια γκάμα από switches, τα οποία μπορούν να δώσουν gigabit έως και 10G ταχύτητες μέσα στο εσωτερικό δίκτυο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τα ξενοδοχεία και ενδιαφέρον είναι τα Power over Ethernet switches, στα οποία μπορούμε να συνδέσουμε access point
και άλλα IP devices, κάμερες, IP τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας μόνο μια καλωδίωση Ethernet από την οποία έχουμε και την επικοινωνία και την τροφοδοσία. Ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη κατηγορία προϊόντων, είναι η load balance router. Οι load balance router έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν πολλαπλά broadband links διαφορετικών τεχνολογιών, ADSL, VDSL, LMDS, 4G, και να τα αποδώσουν μέσα και από διαφορετικούς παρόχους και να αποδώσουν μέσα στους πελάτες του ξενοδοχείου το συνολικό bandwidth, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες success stories που έχουμε υλοποιήσει σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων. Έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με τα Divine Hotels, η οποία είναι μια αλυσίδα που δραστηριοποιείται στη Δωδεκάνησο με υψηλής ποιότητας ξενοδοχεία. Εκεί είχαμε μια υλοποίηση μέσω του συνεργάτη μας, που είναι η εταιρεία Data Lab, που έκανε τη μελέτη και την εγκατάσταση σε 3 ξενοδοχεία του ομίλου. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά το ένα, που ήταν και το πρώτο, το Patmos Actis Suites and Spa, στο οποίο είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο που έχει σουίτες με ιδιωτική πισίνα, δωμάτια, ένα βραβευμένο με χρυσό σκούφο εστιατόριο, ταβέρνες, εστιατόρια και σπα και διάφορα άλλα facilities, στα οποία έγινε εγκατάσταση του δικτύου μας. Η προηγούμενη κατάσταση. Γιατί έγινε αντικατάσταση? Η αντικατάσταση έγινε επειδή η ποιότητα του Wi-Fi δεν ήταν καλή και υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους πελάτες. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε διάσπαρτα access point που δεν είχαν κεντρική διαχείριση, οπότε όλα ήταν ένας πονοκέφαλος. Η αναβάθμισή τους, η ταχύτητά τους, οπότε θα έπρεπε να γίνει μια αντικατάσταση. Πράγματι, λοιπόν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα Wi-Fi δίκτυα, πρώτα υπάρχει η μελέτη, έτσι ώστε να αναλυθούν οι ανάγκες για να δοθεί η βέλτιστη λύση τεχνικά και οικονομικά. Πρέπει να υπολογιστούν τα access point, πού θα μπουν και πόσα θα είναι, σύν τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Έτσι, λοιπόν, δόθηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση TP-Link, που αποτελείται από Wi-Fi devices, switches και load balance router, έτσι ώστε να έχουμε πλέον ένα πολύ δυνατό και αξιόπιστο δίκτυο. Και επίσης τα access point θα έπρεπε να έχουν μια αναβαθμισμένη αισθητική που να είναι σε αρμονία με ένα ξενοδοχείο ποιότητας. Επιγραμματικά στο Wi-Fi δίκτυο τοποθετήθηκαν app access point διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση, γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά access point στα δωμάτια, διαφορετικά στους κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικά σε εξωτερικούς χώρους. Γενικά η λογική ήταν να υπάρχει ένα access point ανά δωμάτιο, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή κάλυψη και στα εστιατόρια και σε όλα αυτά να υπάρχουν πολύ ισχυρά access point. Βλέπω τελειώνει ο χρόνος, αλλά λίγο θα μου δώσετε μια παράταση. Όσο το δυνατόν πιο μαζί. Ναι. Ωραία. Η δικτυακή υποδομή, ουσιαστικά επειδή υπήρχαν πολλά κτίρια, υπήρχε σε κάθε κτίριο εγκαταστάθηκε ένα access switch που συνδέθηκε με το core switch με οπτικές ίνες, λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Έτσι, λοιπόν, είχαμε ένα δίκτυο το οποίο έδωσε δυνατότητα για ταχύτητες μέχρι gigabit και load balance router, στο οποίο συνδέθηκαν 4 links. Το ένα ήταν ένα κύκλωμα LMDS των 100 Mbps και 3 ADSL γραμμές. Το primary link, που είναι το LMDS, σε περίπτωση αστοχίας ενεργοποιούνταν τα υπόλοιπα link ή αν υπήρχε κάποιο threshold πάνω από 80%, επίσης υπήρχε ενεργοποίηση. Η διαδικασία για τον πελάτη είναι πολύ απλή. Για την πρόσβαση στο ίντερνετ εκδίδονται κωδικοί voucher, στους οποίους παίρνει ένα κωδικό ένας πελάτης για τις συσκευές που θέλει να χρησιμοποιήσει και μετά αποκτάει πρόσβαση σε αυτό και μπορεί να πληκτρολογεί μία φορά τον κωδικό και από εκεί πέρα όσες μέρες μείνει στο ξενοδοχείο έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ξενοδοχείου.
Η διαχείριση του δικτύου Wi-Fi, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται από software controller, όπως είπαμε, ο οποίος παρέχει μια σειρά από μεγάλες δυνατότητες, τόσο στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, όσο και στα wireless functions. Θα δούμε λίγα screenshots από το controller, από το Patmos. Εδώ βλέπουμε ότι μέσα από το controller μπορεί να εισάγουμε χάρτες, κατόψεις, και να έχουμε τη γραφική απεικόνιση των access point με το χρώμα τους, το οποίο μεταβάλλεται όταν υπάρξει κάποια δυσλειτουργία, με αυτόματη ενημέρωση και με τη δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε τα access point και να έχουμε άμεση και γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος οπουδήποτε χρειαστεί. Η αρχική σελίδα πρόσβασης μέσα από τον controller διαμορφώνεται εύκολα και γρήγορα βάζοντας τις φωτογραφίες, τα λογότυπα και τους όρους που θέλουμε. Επίσης, μέσα από το controller μπορούμε να εκτυπώσουμε voucher εύκολα, γρήγορα και πολλαπλά. Μάλιστα, στα voucher υπάρχει δυνατότητα να διαχωρίσουμε τους χρήστες, να έχουμε VIP χρήστες που θα έχουν πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και κάποιους άλλους, αν θέλουμε, με κάποια βασική ταχύτητα. Και επίσης, μπορεί να υπάρξει εκτύπωση σε ένα θερμικό εκτυπωτή. Επίσης, μπορούμε να πάρουμε στατιστικά για όλη την κίνηση του δικτύου, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και για άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποια access point έχουν περισσότερη κίνηση και πάνω εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα για το πού υπάρχει κίνηση στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε από εκεί πέρα να προβούμε σε κάποιες ενέργειες. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, ήταν να υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικό δίκτυο, η δείξη του Divine Group να μείνει πολύ ευχαριστημένη και να προχωρήσει σε εγκαταστάσεις Wi-Fi δικτύων σε δύο άλλα ξενοδοχεία του ομίλου, στο COS Actis Art Hotel και στο COS Hotel Junior Suites, δύο τετράστερα ξενοδοχεία. Επιταχύνοντας, θα έλεγα ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ότι στα τρία ξενοδοχεία υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός από access point switches και load balance routers. Οι εγκαταστάσεις που ξεκίνησαν 2,5 χρόνια περίπου, το σημαντικό είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία αντικατάσταση λόγω βλάβης. Ο controller παρέχεται δωρεάν. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όλα τα business προϊόντα της TP-Link παρέχονται, καλύπτονται από lifetime guarantee. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά το σημαίνει ότι το total cost of ownership είναι πάρα πολύ χαμηλά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε project το γραφείο της TP-Link στην Ελλάδα δίνει ειδικές τιμές όταν υπάρχουν τέτοιου είδους project. Οπότε ήταν κάτι πολύ αποδοτικό που έδωσε δίκτυα γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά. Κλείνοντας, κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει σε άλλα ξενοδοχεία που είχαν μεγάλο αριθμό... έχω λίγο χρόνο ακόμα. Κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, περνώντας γρήγορα, απλώς εδώ βλέπουμε ένα τυπικό σενάριο υλοποίησης Wi-Fi δικτύου, πλέον με τα προϊόντα που έχουμε, το οποίο, όπως είπα και πριν, το τυπικό σενάριο είναι βάζουμε τα app access point που έχουν τη μορφή πρίζας στα δωμάτια, στους εξωτερικούς χώρους βάζουμε τα outdoor και στους εσωτερικούς χώρους βάζουμε τα indoor. Και όλα αυτά συνδέονται με ένα καλώδιο Ethernet στο POE switch. Και εδώ έχουμε κάποια άλλα ξενοδοχεία, κάποιες άλλες συνεργασίες που κάναμε, όπως με τα Aldemar Resorts, στο κομμάτι του switching. Κλείνοντας, να πω κάποιες νέες δυνατότητες που έχουν οι controller. Πλέον οι νέες version του controller υποστηρίζουν Facebook check-in και SMS check-in, το οποίο είναι πιο πολύ θετικό για εστιατόρια ή καφετέρες που είναι σε ένα ξενοδοχείο, για να μην χρειαστεί να δοθούν κωδικοί. Δηλαδή να κάνει ο πελάτης, αποκτήσει πρόοδο στο ίντερνετ χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσουν κωδικοί. Επίσης, υπάρχει κάποιο λογισμικό ειδικό, το οποίο όταν έχουμε κάποια μεγάλα deployment, μπορεί να γίνει site survey μέσω του λογισμικού NetScout Air Magnet. Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι η TP-Link συνεργάζεται με μεγάλους system integrators και τοπικούς και τοπικές εταιρείες. Παρέχει, το τοπικό γραφείο της Ελλάδας παρέχει υποστήριξη sales, after sales και pre-sales. Θέλουμε να επεκτείνουμε αυτή την συνεργασία που έχουμε και να στηρίξουμε τους σημαντικούς integrators με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στα πλαίσια αυτά σύντομα θα βγάλουμε ένα partner πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε στο workshop που θα έχουμε στις 3.30 ώρα στην αίθουσα ΙΡΑ. Συγγνώμη.